Ένας πολύ ωραίος άντρας. Άντρας θα γίνει. Τον ξέρετε πολύ καλά. Και δεν είναι άλλος από τον Νάσο Παπαργυρόπουλο. Α, ο Νάσος Παπαργυρόπουλος. Ηθοποιός είναι. Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος είναι ηθοποιός. Ξέρω ότι έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Βρισκόταν πολλά χρόνια στο Λος Άντζελες. Λος Άντζελες, το UCLA έχει σπουδάσει ηθοποιία. Να πούμε ότι έχει τελειώσει και το Εθνικό Θέατρο εδώ στην Ελλάδα. Η μεγάλη του αγάπη είναι ηθοποιία. Παρότι ο πατέρας του, Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ασχολείται με τη νυχτερινή Αθήνα με επιχειρήσεις, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται εδώ και πολύ καιρό ότι θα είναι μέσα. Οι πληροφορίες σου τώρα μας το επιβεβαιώνουν αυτό. Ο Νάσος, θέλω να σας δώσω μερικά στοιχεία για το χαρακτήρα του. Είναι ένα παιδί που έχει ένα πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ψαγμένος. Έχω διαβάσει συγκεκριμένα ότι πέρα από το personal training που κάνει, ασχολείται και σε επίπεδο, θέλει να περάσει και στο επίπεδο της γιόγκας, να μάθει πάρα πολύ καλά τα μυστικά της γιόγκας. Φίλε, έχει πάει στο Θιβέτ, έχει φύγει. Έχει ασχοληθεί, έχει πάει στο Θιβέτ. Λέει συγκεκριμένα, έχω πάει στην Ινδία, έμεινα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε μοναστήρια, ακολούθησα το πρόγραμμα που κάνουν οι μοναχοί, σηκωνόμουν 4 η ώρα το πρωί, έκανα διαλογισμό γιόγκα και εργάστηκα πάνω σε αυτό πάρα πολύ γιατί θέλω να περάσω αυτή τη φιλοσοφία. Κοίταξε, λοιπόν, όλα αυτά θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ πειθαρχημένος, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ζωή ασκητική θέλει πολύ πειθαρχία και ηρεμία εσωτερική και ψυχραιμία, όπλα που θα τα χρειαστούν σίγουρα. Είναι ένα πολύ γυμνασμένο παιδί από ό,τι βλέπουμε. Ώρες πολλές θα έχει πρέπει να εξασκεί όλα αυτά που έχει μάθει. Η αλήθεια είναι πως όποιους έχουμε δει μέχρι τώρα είναι όλοι φέτες. Είναι όλοι πολύ αθλητικοί. Αυτό εμένα δεν πολύ μ' αρέσει, ας πούμε, αλήθεια. Θα σου πω και λόγο. Νομίζω ότι... Γιατί ο αδύναμος από το σπίτι θα θέλει να ταυτιστεί με τον αδύναμο παίχτη στο Survivor. Κοίταξε, εμείς έχουμε... Και όταν θα κερδίσει το outside, το outside θα κερδίσει το favori, αυτό έχει το μεγαλύτερο... Περίμενε, γιατί ακόμα για έχουμε πάρα πολλούς παίκτες να δούμε. Έχουμε κόσμο να δούμε ακόμα πολύ. Όχι, με όσα παιδιά έχουμε δει μέχρι τώρα, λέω. Έχουμε δει κάποιους άντρες μέχρι τώρα, οι οποίοι όντως έχουν μια πολύ αθλητική έτσι, σωματική υποδομή, αλλά πολλοί παίκτες ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Και μιλάμε για την ομάδα των διασύμων που κατά ψέματα επειδή είναι στα φώτα της δημοσιότητας, προσέχουν και τον εαυτό τους παραπάνω, γυμνάζονται περισσότερο από ότι θα γυμναστεί ένας. Και επίσης δεν είναι καθόλου απαραίτητο ότι ο πολύ γυμνασμένος θα είναι πιο καλύτερο. Φάνηκε και στο παιχνίδι και στο δικό μας. Έτσι. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά. Νάσος Παπαργυρόπουλος λοιπόν. Πολύ ωραία. Να λοιπόν μια ακόμα σίγουρη συμμετοχή που μάθατε από εδώ. Αχα. Εδώ. Μπράβο. Ντορέτα για τον Sky. Ντορέτα Παπαδημητρίου για τον Sky. Σας έχω και μια ανατροπή. Σας έχω και μία παίκτρια η οποία ήταν σίγουρο, είχε επιλεγεί δηλαδή για να είναι παίκτρια στην ομάδα των διασύμων και αυτή την είναι αθλήτρια. Όχι, δεν την έχουμε πει, δεν την έχει πει ποτέ κανείς νομίζω. Είναι ένα όνομα που δεν το έχουμε ακούσει, Νίκο. Δεν το έχουμε ακούσει, έτσι σωστά. Και λίγο πριν από λίγη ώρα, σήμερα δηλαδή, αυτό είναι κάτι που σας λέω της τελευταίας στιγμής είδηση. Επί του πιεστηρίου δηλαδή. Έτσι. Μόνη της είπε ότι δεν μπορεί τελικά να συμμετέχει διότι έχει αθλητικές υποχρεώσεις τις οποίες προέκυψαν τώρα και φυσικά οφείλει να τις ακολουθήσει. Η παίκτρια αυτή είναι η γνωστή, πασίγνωστη τενίστρια, η Λένα Ιδανιλίδου. Α, Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα. Η Λένα λοιπόν ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία είχαν επιλεγεί για να είναι σίγουρη παίκτρια στην ομάδα των διασύμων. Ήταν και αυτή η σύμφωνη, ήταν ok. Μέχρι σήμερα, που προφανώς έμαθα ότι χρειάζεται να βρίσκεται σε κάποιο τουρνουά. Θα πρέπει έτσι ακριβώς να βρίσκεται σε ένα τουρνουά τένις. Ήταν μια συμμετοχή η οποία έπαιζε πάρα πολύ στο να είναι. Να πούμε ότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει μάθει να παίζει πάρα πολύ με τα όρια της. Είναι κρίμα που δεν είναι μέσα. Μια πολύ επιβλητική παρουσία. 1,83, μόνο αυτό σου λέω. Πολύ ψηλή, πολύ αθλητική. Να σου πω κάτι όμως. Πάρα πολλά respect στην Ιδανιλίδου που το κάνει αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ και τη συμμετοχή στο Survivor και το τι συνεπάγεται να είσαι μέρος του παιχνιδιού αυτού, που παραμένει πιστή στο στόχο της και που λέει: «Οκ, όλα καλά, μεγάλη ευκαιρία, αλλά εγώ θα κάνω την καριέρα μου». Θα μου έκανε φοβερή εντύπωση μια αθλητρία στο επίπεδο της Λένας να της δοθεί μια τέτοια ευκαιρία στο αθλημά της και να πει: «Α, όχι, με συγχωρείτε, δεν θα πάρω, πάω στο Survivor». Είναι γλυκό το τη δημοσιότητα στο Survivor και το τι μπορεί να κερδίσει μετά. Ποτέ δεν ξέρει το ρετά μου. Γι' αυτό λέω respect στη Λένα Ιδανιλίδου. Κρίμα! Θα ήταν μια πολύ καλή συμμετοχή αυτή της Λένας. Να δούμε ποια θα είναι αυτή η οποία θα πάρει τη θέση της. Γιατί τώρα υπάρχει μια θέση καινή. Γι' αυτό σας λέω ότι οι ανατροπές διαδέχονται μία την άλλη. Ακόμα και αν δεν προκύπτουν μέσα από την παραγωγή, μπορεί και να προκύψουν από τους ίδιους τους παίκτες. Οι οποίοι μέχρι τελευταία στιγμή, ποτέ δεν ξέρεις, έχουν το δικαίωμα.